11, Γένεσης, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελής 11, Ιώτα Γάμα 1. Ανέβηδε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσηβρίαν. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος φόδρα, εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Και πήγαινε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε. Στον τόπο του θυσιαστρίου το οποίο είχε κάμει, εκεί καταρχάς. Και επεκαλέστη ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμη ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Και δεν εχώρει αυτού η γη δια να κατοικώσει νομού, διότι σαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά. Και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμνίων των κτηνών του Λότ, οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γην. Είπε δε ο Αβραάμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου, και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα εμείς. Δεν είναι η πάσα η γη εμπροσθέν σου. Διαχωρίσατε λοιπόν απ' εμού. Εάν εσύ υπάγεις στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά. Και αν εσύ υπάγεις στα δεξιά, εγώ στα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού είδε, πάσαν την περίχωρον της Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλην προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει τη Σιγόρ. Και έκλαξεν σε αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου. Και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο Ις από του άλλου. Και ο μεν Αβραάμ κατόκισεν εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και οι δε από του τόπου όπου είσαι προσάρτητον και Μεσηβρίαν και Ανατολήν και Δύσιν. Διότι πάσαν την γην την οποία βλέπεις εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης, ώστε αν δύνατε της να εξαριθμίσει την άμμον της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διόδευσον την γην, είστε το μήκος και είστε το πλάκος πλάτος αυτής, διότι εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε τη σκηνή αυτού Αβραάμ και ερθόν κατόκισε πλησίον των τριών μαυρί, έτεινε σύνε εν Χεβρών και εκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον στον Κύριον. Αμήν. Το σχέδιο και το έργο του Θεού έχει ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει με μία ιδιαίτερη επίσκεψη και πρόσκληση του παντοδυνάμου Θεού σε έναν άνθρωπο άγνωστο και θα τολμούσα να πω ασήμαντο έως τότε, Σύριο, τον Αβραάμ. Κανείς δεν τον ήξερε, αλλά τελικά έγινε ο πατήρ πάντων των εθνών του Θεού, διότι εν το σπέρματι αυτού ευλογήθησαν πάντα τα έθνη. Και όλα ξεκίνησαν, ο Αβραάμ γεννήθηκε το 2000, ενώ ήταν 70 χρονών, το 1930 δηλαδή π.Χ. τον επισκέφτηκε ο Θεός. Ήταν μια ιδιαίτερη επίσκεψη, επαναλαμβάνω, πρόσκλησης, αλλά ταυτόχρονα και αφιέρωσης και συνεργασίας του Θεού με Αυτόν, αλλά πάντοτε σε τέλεια ενότητα. Αυτά ήταν και τα βασικά κίνητρα και τα χαρακτηριστικά που ο Θεός είδε στον Αβραάμ τον οποίον επισκέφθηκε. Έναν άνθρωπο, επαναλαμβάνω, Σύριο, εκ της Συρίας δηλαδή,
που τον επισκέφθηκε ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Του μίλησε ο Θεός και αυτός άκουσε τον Θεό να του μιλάει και να του λέει. Θα έλεγα, και συγχωρέστε με για την έκφραση, στα καλά καθούμενα. Χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς να έχει ακούσει για το Θεό και χωρίς και εμείς να μπορούμε να καταλάβουμε πώς ο Κύριος εκλέγει τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού, ότι σε εξέλεξε ο Θεός. Το ότι είσαι σήμερα εδώ δεν είναι ότι εσύ εξέλεξες το Θεό. Αντιθέτως μάλιστα, είναι ότι ο Χριστός εξέλεξε εσέ, σε πρόσθεσε στην Εκκλησία Του και σε διέταξε, σου μίλησε, σε διέταξε να φέρεις καρπό πολύ, καρπό καλό και ο καρπός σου να μένει. Και όπως ακριβώς εξέλεξε ο Θεός τον Αβραάμ, έτσι εκλέγει και σήμερα και εξέλεξε και τον κάθε έναν από μας σήμερα. Λέγοντας, τι ωραία που τα λέει, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και πήγαινε στη γη την οποία εγώ θα σου δείξω». Και ο Χριστός λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να εγκαταλείψει όλα όσα ήξερε και ξέρει, να εξέλθει δηλαδή και να ακολουθήσει τον Χριστό όπου αυτός τον οδηγήσει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τα λόγια του Χριστού Θεού προς τον Αβραάμ. «Και εγώ εκεί θα σε οδηγήσω, πρώτον», ακούτε τι του λέει, «θα σε κάνω έθνος μέγα. Δεύτερον, εκεί που θα σε οδηγήσω, εγώ ο Θεός θα σε ευλογήσω. Τρίτον, εγώ ο Θεός θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτον, πάντοτε θα είσαι εις ευλογίαν. Έκτον, θα ευλογήσω τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σου θα καταραστώ. Και τέλος, και θέλουσι ευλογηθεί εν σύ, πάσε φιλέ της γης εν το σπέρματί σου». Φοβερά λόγια, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία το βέβαιο είναι ότι ισχύουν για τον κάθε έναν από μας. Αρκεί να το πιστέψεις. Ότι σε εξέλεξε ο Θεός, σε προσκάλεσε με μία πρόσκληση ή αφιέρωση προς τον Θεό ή μία πρόσκληση ή συνεργασία με τον Θεό και ιδιαιτέρως μία πρόσκληση τέλειας ενότητος. Ένα. Πατέρα, κάμε αυτοί όλοι να είναι ένα, καθώς εσύ και εγώ είμαστε ένα. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση, η βασικότερη προϋπόθεση της πρόσκλησης εις αφιέρωση. Ένα. Ένα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ένα με την οικογένειά σου. Ένα με τα αδέλφια σου. Όλα ένα στην πορεία σου για τον ουρανό. Κανένα χώρισμα με κανέναν. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το έργο του Θεού. Και έτσι ξεκίνησε το έργο του Θεού και στη ζωή μου και στη ζωή σου και στη ζωή της. Έτσι ακριβώς. Και έτσι που σας βλέπω έναν έναν, έτσι ακριβώς. Σε επισκέφθηκε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εγώ δεν το κατάλαβα. Σου λέει, έξελθε και ξαφνικά βρέθηκα έξω από τη συγγένειά μου,
έξω από την οικογένειά μου, την αδελφή μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, έξω από όπου βρισκόμουν, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Τίνο. Πώς έγινε αυτό? Και βρέθηκα μέσα στην Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, κατά παράξενο τρόπο, μας ευλόγησε ο Θεός. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Μας ευλόγησε. Εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τους γαμπρούς μου, τις νύφες μου. Και περάσανε χρόνια αρκετά. Ήμουν 38 χρονών όταν με εξέλεξε. Εσύ δεν ξέρω πόσο ήσουνα. Τώρα είμαι 78 χρονών. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το τέλος, εάν είναι πραγματικά με ενότητα, θα είναι αιώνιο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει τέλος. Τώρα όμως το μήνυμα βεβαίως είναι για τον Αβραάμ, αλλά ιδιαιτέρως σήμερα είναι για τον Λότ, τον συμπορευόμενο με τον Αβραάμ. Ποτέ δεν έγιναν ένα. Ο Αβραάμ τον πήρε μαζί του, τον αγαπάει, είναι ο ανιψιός του, τον θέλει. Όπου πηγαίνει τον έχει μαζί του. Ο Αβραάμ είναι ενωμένος με τον Λότ. Ο Λότ όμως ήταν συμπορευόμενος με τον Αβραάμ. Περπατούσαν μαζί, αλλά δεν ήταν ένα. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι αυτό. Να περπατάω μαζί με τη γυναίκα μου, αλλά ποτέ να μην είμαστε ένα. Να πηγαίνει προς τα εκεί, να πηγαίνω προς τα δω. Να μου λέει τα δικά μου και εγώ να της λέω όχι τα δικά μου. Υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Τι τέλος θα υπάρχει? Ένα, αδελφοί, με όλους. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με το σύνδεσμο της θελειότητας που είναι η αγάπη. Μόνο. Και πού η ενότηση? Στην Εκκλησία. Στο σώμα του Χριστού. Ο Θεός τον Αβραάμ τον ευλόγησε πολύ. Έκανε λάθη. Πήγε στην Αίγυπτο επειδή έγινε πείνα. Έκανε λάθη εκεί με τη γυναίκα του, τη Σάρα. Είχε κακές επιλογές. Αλλά η πρόσκληση ήταν πρόσκληση. Και για να μην έχουμε και καμία αμφιβολία, έρχεται ο Θεός και μας λέει «Εις πολλά πτέουμεν άπαντες». «Εις πολλά πτέουμεν άπαντες». Έκανε λάθη ο Αβραάμ, πάρα πολλά. Αλλά η πρόσκληση δεν αλλάζει. Η απόφαση του Θεού, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, πιστός ο Θεός το Λόγο Του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Δεν δύναται να αρνηθεί την υπόσχεσή του ο Θεός. Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, θα σε κάνω έθνος μέγα, θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα είστε εις ευλογία, θα ευλογήσω τους ευλογούντας σε, τους καταρωμένους θα καταραστώ. Όποιος λέει αγγίξει εσάς, είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Δηλαδή θα έχεις καρπό πολύ, ο καρπός σου θα μένει. Αλλά προσοχή, εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Ποτέ μην πεις εγώ, πάντα θα λέμε όπως λέμε, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Πάντα, πάντα. Έτσι λοιπόν απέκτησε μεγάλη ευλογία ο Αβραάμ σε χρυσάφι, σε ασήμι και όπως λέει το Λόγος του Θεού και σε κτίνη. Ταυτόχρονα όμως, χάριν του Αβραάμ, ευλόγησε και το Λότ, το συμπορευόμενο, σε χρυσάφι, σε ασήμι και σε κτίνη. Αλλά όταν είσαι συμπορευόμενος,
θα έρθει η στιγμή του χωρισμού. Θα βρει την ευκαιρία ο διάβολος να πετάξει το βέλος του αποχωρισμού. Ποιο θα είναι, δεν ξέρω. Εδώ υπήρξε αίρης και μόνο υπέρ της υπερηφανίας, λέει ο Λόγος του Θεού, προέρχεται η αίρης. Δηλαδή, απέκτησε πολλά ο Λότ και λέει αυτά είναι δικά μου. Και όχι μόνο αυτό, τι ωραία που θα ήταν αδερφοί να έλεγε ο Λότ ότι έχουμε είναι δικά μας. Τι ωραία είναι να το λέμε αυτό. Ό,τι έχουμε είναι δικά μας. Και μάλιστα όχι ακριβώς δικά μας, του Κυρίου είναι. Του Κυρίου είναι. Ο Λότ όπως είπε είναι δικά μου. Και μάλιστα επέτρεψε και στους ποιμένες του να τσακώνονται με τις ποιμένες του Άβραμ. Γιατί δεν τους χώραγε η γη. Μα όλη η γη ήταν δική τους. Όλη η γη ήταν δική τους. Πόσο κακό είναι ο αποχωρισμός, επαναλαμβάνω, του άντρα από τη γυναίκα. Όταν η γυναίκα αυθεντεύει, όταν ο άντρας δεν φροντίζει των γονιών από τα παιδιά, όταν είναι αυστηροί υπέρ του δέοντος ή αφήνουν να γίνεται ό,τι θέλει, ό,τι θέλουν στο σπίτι ή των παιδιών να μην υποτάσσονται ή η αδιαφορία του αδελφού προς τον αδελφό, αυτό λέγεται φιλαυτία. Αγαπάω τον εαυτούλη μου αδιαφορώντας τελείως για τον αδελφό μου. Τελείως για τον αδελφό μου. Ήρθε ο αποχωρισμός. Ήρθαν τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Δεν είχε πίστη ο Λότ. Δεν μπόρεσε να πει ποτέ μαζί είμαστε θείε. Αγαπημένα μου αδέλφια, όλοι είμαστε μαζί. Όλοι. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Ένας να απομακρυνθεί αλίμονο σε αυτόν και αλίμονο από αυτόν που δεν τον βοηθάει να επανέλθει. Και τώρα θα αποκαλυφθεί η καρδιά του Αβραάμ και η καρδιά του Λότ. Πού αποκαλύπτονται οι καρδιές στον αποχωρισμό? Όταν εγώ και εσύ, τα δικά μου και τα δικά σου, εκεί αποκαλύπτονται οι καρδιές όλων των ανθρώπων. Στα δικά μου και στα δικά σου. Θεός να μας φυλάει. Και βλέποντας το κακό αυτό ο Άβραμ, επεμβαίνει με ταπείνωση. Ήταν αυτός που τον πήρε μαζί του, που δεν τον άφησε ούτε στιγμή. Που όταν τον εχμαλώτευσαν οι εχθροί, πήγε και τον ελευθέρωσε. Φοβερό αδερφή. Όλο καλό του έκανε. Όλο καλό του έκανε. Και όταν ήρθε ο αποχωρισμός, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Δεν είναι καλό αν τσακωνόμαστε. Αδελφοί, δεν είναι καλό να τσακώνουμε με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου, με τον αδερφό μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε με κανέναν. Ναι. Δεν αρέσει το Θεό, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποια διαφορετική άποψη. Όχι να τσακωνόμαστε όμως. Ο διάβολος είναι αυτός που βάζει χωρισμό στους ανθρώπους. Ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους. Και τώρα τι του λέει ο Αβραάμ, για ακούστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί.
Το κατάλαβα. Το κατάλαβα ότι δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου άλλο. Δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου άλλο. Να τα διαζύγει, αδερφή. Δεν σε αντέχω άλλο. Τσακωθήκαμε χτες, τσακωθήκαμε προχτές, θα τσακωθούμε αύριο, τι έτσι θα πάμε. Τι ωραία είναι που να πεις, Κύριε, φτιάξε μας την καρδιά να είμαστε αγαπημένοι. Μπορώ να είμαι αγαπημένος εγώ με όλους τους αδερφούς και όλους τους ανθρώπους να τους αγαπάω. Εγώ όχι. Μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός όταν εκχύεται στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου, τότε μπορώ. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορώ. Μόνο ο Χριστός είναι αυτός που μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και πλημμυρίζει την καρδιά μας με Πνεύμα Άγιο από την αγάπη του Θεού Πατρός. Και θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Και ο Άβραμ του λέει, διάλεξε ανεψιέ. Δεν είναι καλό αν τσακωνόμαστε. Θέλεις να φύγεις, φύγε. Αν εσύ πας ανατολικά, εγώ θα πάω δυτικά. Αν εσύ θες να πας δυτικά, εγώ θα πάω ανατολικά. Κάνε ό,τι θέλεις. Πήγαινε όπου θέλεις, όπως θέλεις. Μα ο Λότ δεν συγκινήθηκε. Μα ο Λότ δεν είπε. Τι μου λέει. Αυτό είναι η σκληρή καρδιά του αποχωρισμού. Σκληρή καρδιά. Και πώς αποδεικνύεται ότι είναι σκληρή η καρδιά του Λότ. Λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που το διάβαζα. Και υψώσας ο Λότους οφθαλμούς αυτού είδε πάσαν την πάσαν. Πω πόσο εντύπωση μου κάνε. Πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου. Όλο το καλύτερο μέρος είδε. Που εποτίζεται, δεν υπήρχαν πολλά ποτάμια, που εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα και ήταν πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου ποταμού ως παράδεισος του Κυρίου ως η γη της Αιγύπτου σε πλούτο. Πλήρης εκμετάλλευσης. Στην έρημο πήγαινε Άβραμ. Δεν με νοιάζει. Γύρω γύρω ήταν έρημος. Έρημος τόπος. Μόνο τα περίχωρα του Ιορδάνου ήταν έφορα. Αλλά έλα από εκεί κατοικούσαν άνθρωποι αμαρτωλής φόδρα και ήσαν γεμάτοι κακία. Και όταν απεχωρίστη, όχι απεχωρίστησαν, και όταν διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, δηλαδή ο Θεός περίμενε, μέχρι τελευταία στιγμή, λες να μετανοήσει ο Λότ. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, λες να μετανοήσει. Όταν πια έφυγε, διεχωρίστη, τότε τον επισκέφτεται το Θεός και του λέει, ύψωσον τους οφθαλμούς σου και δες από του τόπου αυτού που είσαι βορρά, έρημος ο τόπος, βορρά, νότο, ανατολή, δύση, εγώ όλη αυτή τη γη την οποία βλέπεις στη χαρίζω και σε σένα και στο σπέρμα σου. Και το σπέρμα σου θα είναι τόσο πολύ σαν την άμμο της θαλάσσης, σαν τα άστρα του ουρανού. Όλα αυτά, μα πια όλα αυτά, έρημος τόπος, όλα αυτά είναι δικά σου. Και τώρα αν πάτε στη γη Ισραήλ, έρημος τόπος είναι. Αγωνίζονται να φτιάξουν και τα έχουν καταφέρει να βάλουν νερά και να μπορούν να καρποφορούν δέντρα. Έρημος. Μα δεν είναι, αδελφοί, δηλαδή, τι να σου πω, μου δείξε ο Θεός τον τόπο,
της εφορίας και τον τόπο της ερημιάς. Και μου λέει, διάλεξε. Εγώ. Τι να διαλέξω. Εάν διαλέξω, θα διαλέξω τον τόπο της εφορίας. Δηλαδή, έχω την καρδιά του Λότ ως προς την όψη, εάν επιλέγεις κατά την όψη, έχεις την καρδιά του Λότ. Αν επιλέγεις δια της πίστεως, έχεις την καρδιά του Θεού. Να στο ξαναπώ, αδερφέ, διάλεξε. Σου δίνω το δικαίωμα να διαλέξεις. Και ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει, και εγώ το είπα, το στόμα μου το είπε. Εγώ διαλέγω Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Σταυρωμένο, σταυρωμένο. Όχι ανεστημένο, εσταυρωμένο. Αυτό διαλέγεις. Το στόμα μου το είπε. Αλλά χάρηκα που το άκουσα από το στόμα μου. Δεν θέλω να ξέρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και ξέρετε ποιο είναι το παράξενο, αδερφοί? Ότι ο Λότ ήταν δίκαιος. Και το διάβαζα στην επιστολή τη Δευτέρα προς τον Πέτρο που λέει «Ο δίκαιος Λότ κατοικών μεταξύ των κατοίκων των Σοδόρμων και Γομόρων, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρα σε ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν για τα άνομα έργα αυτών». Και δεν έφευγε. Δεν είναι φοβερό? Βασανιζόταν από το άνομα έργα που έβλεπε και δεν έφευγε. Έμενε εκεί. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι, έγινε καταστροφή. Έστειλε ο Θεός αγγέλους, βγάλανε με το ζόρι το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του από τη γη της ευλογίας δια της όψεως. Και ούτε ο Θεός αλλά ούτε ο ίδιος επέστρεψε στον Άβραμ. Δεν είναι φοβερό? Σαν να το είδα πρώτη φορά. Σε βγάζει και σου λέει τα καταστρέφω όλα. Και δεν έχει καμία σκέψη, δεν λέω μετάνοιας, ούτε ταπείνωσης, να πάει στο θείο του. Αλλά για να πάει στο θείο του, θα του πει έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν είναι φοβερό? Εγώ τι να σας πω, πρώτη φορά το σκέφτηκα, λέω μα τον βγάζει και του λέει να πάω στην πόλη σιγόρα. Μα εκεί θα πας, δεν θα πας στο θείο σου που είναι δίπλα? Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Εμένα μου, εγώ τρελάθηκα. Λέει άφησέ με τουλάχιστον να πάω, να προλάβω να πάω εκεί να σωθώ. Κι όμως θα μπορούσε να του πει άφησέ με να πάω στο θείο μου τον Άβραμ. Δεν είναι φοβερό? Για εμένα μου φάνηκε, εμένα μου φάνηκε τρομακτικό. Μα τι καρδιά είναι αυτή? Καρδιά του αποχωρισμού. Αν αποχωριστείς, δύσκολα, αδύνατον είναι να επιστρέψεις. Μόνο αν ο Κύριος κάνει χάρη. Και ήταν δίκαιος. Έτσι το ομολογεί ο Θεός. Και βασανιζόταν από αυτά που έβλεπε και άκουγε. Και δεν επέστρεψε στο θείο του. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα πρέπει να δούμε με προσοχή την καρδιά του Λότ. Όχι του Άβραμ,
του Λότ. Μα ποιος τον οδηγεί? Ποιος τον συμβουλεύει? Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι λέω? Συγχωρέστε με που σας μιλάω έτσι. Ποιος τον οδηγεί? Ποιος τον συμβουλεύει? Ποιος απευθύνεται στην καρδιά του και του λέει τι να κάνει? Έρχονται οι άγγελοι και του λένε πάμε να φύγουμε, καταστρέφονται όλα. Όλα, όλα. Τίποτα δεν θα μείνει. Γιατί τίποτα δεν είναι. Η περιοχή, δεν ξέρω αν την έχετε δει, είναι φοβερή η ερημιά του τόπου αυτού. Και ήταν ο πιο έφορος τόπος. Ακόμη έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Και τι είπε ο Λότ? Το πιστεύω ότι θα καταστρέψεις. Το είπε και στους μέλλοντες γαμπρούς του, τον κορόιδευαν. Αστιέ, λέει ο πεθερός μας. Και λέει πρόσεξε, μην κοιτάξεις πίσω. Και η γυναίκα του κοίταξε και πίσω και έμεινε στυλιάλατος. Και βλέποντας και τη γυναίκα του στυλιάλατος, δεν είπε να πάω στο θείο μου. Αδερφοί αγαπητοί, να πάμε στο Χριστό. Ό,τι και να γίνεται στη ζωή μας, ό,τι και λάθη να κάνουμε. Θα κάνουμε λάθη? Να επιστρέφουμε στο Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος τόπος. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν? Να γεννηθούν από αυτόν και τις κόρες του οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Οι εχθροί του λαού του Θεού. Αυτή ήταν η καρποφορία του. Του δίκαιου Λότ. Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε γιατί λέω Θεός να μας φυλάει? Γιατί όλοι πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω, ότι επειδή δέχομαι την Ανάσταση του Χριστού, ο Θεός με βλέπει δίκαιο. Και δεν έχουμε καμία σχέση με την αμαρτία και με τον κόσμο. Βλέπουμε την αμαρτία, φεύγουμε. Δίπλα μας, έρε τι περνάνε. Τι περνάνε? Όπου και να κοιτάξεις. Φεύγουμε. Το ερώτημα όμως είναι, και το μήνυμα είναι, φεύγεις, πού πας?